Ήδη η ώρα η Τρόικα επιμένει για απολύσεις στο δημόσιο τομέα, ζητώντας να τηρηθεί το τελευταίο μνημόνιο που υπέγραψε η κυβέρνηση. Δηλαδή την απομάκρυνση 25.000 υπαλλήλων εντός του 2013, συν 2.000 υπαλλήλων που δεν έχουν τεθεί ακόμη σε εφεδρεία από το 2012. Πάμε στη Ράνια Τράγωμαλου. Ράνια. Καλώς σας μεσημέρι. Σε εξέλιξη είναι η ανοιχτή διαπραγμάτευση και σύμφωνα με το επιγές του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης κινείται σε θετικά πλαίσια. Υπάρχει ένα σχέδιο του Υπουργείου Διοικητικής Μεταρρύθμισης που συζητάτε με την Τρόικα. Να σας πω ότι εδώ υπάρχουν κλιμάκια της Τρόικα, τα οποία συζητούν με υπηρεσιακούς παράγοντες και όχι με την πολιτική ηγεσία. Το σχέδιο λοιπόν του κυρίου Μανιτάκη περιγράφει τις ενέργειες που έχουν προγραμματιστεί και αφορά στο πλαίσιο της κινητικότητας, διαθεσιμότητας, της αξιολόγησης φορέων και καταργής και συγχωνεύσης οργανισμών. Να θυμίσουμε ότι η μνημονιακή υποχρέωση αφορά σε το 10.500 υπαλλήλους οι οποίοι θα τεθούν σε διαθεσιμότητα μέχρι τον Ιούνιο του 2012 και τέλος του 2013 και τέλος του 2013 θα φτάσουν τις 25.000, που σημαίνει ότι στις καταργήσεις οργανισμών, όταν δηλαδή καταργήσει η θέση ενός υπαλλήλου για ένα χρόνο θα λαμβάνει το 75% του μισθού του και αν δεν βρεθεί η αντίστοιχη θέση τότε θα αποχωρήσει από το δημόσιο. Τώρα, Θεοδωρή, κυρίες και κύριοι, να σας πω ότι υπάρχει και ένα θέμα με τα πειθαρχικά συμβούλια, τα νέα πειθαρχικά συμβούλια, τα οποία έπρεπε να συγκροτηθούν από τον Μάιο, από τον Μάρτιο, όπως είχε πει και ο Υπουργός Αντώνης Μανιτάκης, και στα οποία θα υπάρχουν δικαστικοί λειτουργοί. Σύμφωνα με τον Γενικό Επιθεωρητή Δημόσιας Διοίκησης, αυτά ενώ έχουν συγκροτηθεί, δεν έχουν αρχίσει να εδριάζουν. Το Υπουργείο Διοικητικής Μεταρρύθμισης μιλάει ότι σε όλους τους φορείς και σε όλα τα Υπουργεία έχουν συγκροτηθεί τα πειθαρχικά συμβούλια. Παρ' όλα αυτά, θα δούμε πώς θα γίνουν συνεδριάσεις, γιατί υπάρχει ενδεχομένως και ένα κόλλημα σε ό,τι αφορά τους δικαστικούς λειτουργούς. Μάλιστα. Ευχαριστούμε τη Ράνια Τραγόμαλου.